Ελπίζω να περάσατε ωραία το Πάσχα. Βασικά, το πιο πιθανό είναι να σας συνέβη αυτό που συνέβη και σε μένα. Έφαγα λίγο περισσότερο από όσο δεν πρέπει. Την Κυριακή του Πάσχα δηλαδή. Βέβαια, εντάξει, το απαιτεί η περίσταση. Αφού είμαι σίγουρη ότι και ο Χριστός αναστήθηκε για να μην χάσει το φαγοπότη της Κυριακής. Έπαθα και το άλλο το Πάσχα. Είδα στον ύπνο μου τον καμένο. Ξύπνησα ιδρωμένη. Από το γέλιο. Μεταξύ μας τώρα. Δεν θέλω καμένος να παρατήσει την πολιτική. Αλήθεια το λέω, πραγματικά δηλαδή. Γελάω πολύ μαζί του. Τώρα με έχει πιάσει το άλλο βέβαια. Άκουσα στις ειδήσεις προχθές ότι εκτοξεύτηκε ένας πύραυλος και σκέφτομαι να τρώω πύραυλο. Απογευματάκι, σε μια παραλία, κάτω από τον ήλιο. Ελπίζω να μην κυκλοφορήσουν και ασπρόμαυρα εργεία μαγιό. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με αυτό το πράγμα. Έχω αρχίσει και ανησυχώ. Δεν σας το κρύβω. Έχει γεμίσει ο τόπος ασπρόμαυρα εργεία ρούχα. Φοβάμαι ότι όπου να είναι θα βγουν και μπάλες με αλυσίδα και το πόδι. Σοβαρά τώρα, όταν περάσει η μόδα με τις ασπρόμαυρες ρίγες, όσοι έχετε τέτοια ρούχα, να τα δωρήσετε στον κορυδαλό. Είδε και άντρα με ασπρόμαυρο ρίγε κολάν. Και δεν ήταν ο David Bowie. Κοίτα να δεις όμως, Τώρα που είναι μόδα η ρίγα, το κουκουέ έχασε τη δικιά του. Μια ζωή είναι μοντέ και αυτό το κόμμα. Κουκουέ χωρίς αλεκούλα. This is the κουκουέτ. Βέβαια, έχουν και ένα καλό στο κουκουέ. Είναι σταθεροί, δηλαδή είναι ακλόνητοι στη θέση τους. Αφού καμιά φορά το παραδέχομαι, τους ζηλεύω λίγο. Πολλές φορές έχω ευχηθεί να είχα το πείσμα τους. Θα έμενα απιστή και στη δίαιτα. Ιδέα! Γιατί δεν κάνουμε το κουκουέ επιτραπέζιο παιχνίδι. Θα κερδίσει το πιόνι που θα μείνει ακούνητο στην αρχική του θέση. Α, να πω και κάτι να μην το ξεχάσω. Σε προηγούμενο βίντεο είπα για το Ρουβά και την Επίδαυρο. Α, μην ξεχάσω. Ο Ρουβάς έμαθα ότι το καλοκαίρι θα παίξει στην Επίδαυρο. Αυτό το σκέφτηκα. Τελικά δεν μου φαίνεται τόσο περίεργο που στέλνουμε το Ρουβά στην Επίδαυρο. Εδώ στείλαμε τον Γαπ στην Πρωθυπουργία. Κορίτσια, όταν φοράτε μείνει μέχρι τον κόλο, γιατί παθαίνετε διμάρ. Ενώ το τραβάτε συνέχεια προς τα κάτω. Γιατί το κάνετε αυτό. Μη φανεί το βρακί. Ήδη φαίνεται! Όλα και όλα. Εγώ όταν φοράω μίνι, δεν τα κάνω αυτά τα διμαριστικά. Κάνω άλλα βέβαια. Εγώ ας πούμε παθαίνω διμάρ με τα γλυκά. Είμαι μπροστά σε μια σοκολάτα και σε ένα πακέτο μπισκότα. Αναρωτιέμαι ποιο να φάω, τα τρώω και τα δύο. Επίσης ακολουθώ μέθοδο διμάρ και στα ραντεβού με τους άντρες. Δεν τους κάθομαι στο πρώτο, τους κάθομαι στο δεύτερο. Τι άλλο? Α, ναι, και καμιά φορά μπερδεύω το αριστερό με το δεξί. Εντάξει, μέχρι εκεί. Αυτά. Πάλι καλά να λέμε που ο Κουβέλης είναι πολιτικός. Για φαντάσου να έφτιαχνε επιξίδες. Θα είχε χαθεί κόσμος. Τι να πω, Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης. Εμείς δεν πήραμε τα τρία μας, πήραμε την τρικοματική μας. Πέρασαν και 3 χρόνια μνημόνιο. Και εδώ 3. Δεν είναι τυχαίο. Στα 30 χρόνια μνημόνιο να βγάλουμε και δίσκο. 30 χρόνια αποτυχίες. Πάντως, ό,τι και να λέμε, ο Σαμαράς είναι ευχαριστημένος. Τόπε δηλαδή. Η κυβέρνηση λέει πέτυχε περισσότερα από όσα είχε προγραμματίσει. Όντως, ζούμε χειρότερα από ό,τι είχαμε φανταστεί.